Χαιρετήσουμε τώρα την Οικονομική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Για να δούμε τις εξελίξεις, είναι μαζί μας η κυρία Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Λαπαθιώτη. Καλό μεσημέρι. Για να δούμε μαζί τις πρόνοιες αυτού του σχεδίου ενίκιο έναντι δόσης. Καταρχάς, σε ποιο σημείο, αν θέλετε, σε ποιο χιλιόμετρο της διαδρομής είναι αυτό το σχέδιο? Διότι άκουγα προχθές και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου, τον Πανίκο Νικολάου, κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων και μιλώντας σε δημοσιογράφους, να έχει και ο ίδιος πολλές απορίες. Αν θέλετε έτσι να τα πάρουμε ένα-ένα τα συστατικά αυτού του σχεδίου, τι προνοεί και το πιο σημαντικό είναι τι αλλάζει για το δανειολήπτη. Πού θα ενδεχομένως να εμπίπτει σε αυτό το σχέδιο? Βεβαίως, να πούμε τι αφορά αυτό το σχέδιο. Καταρχήν, να πούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, για να μπει έτσι από την αρχή η συζήτηση. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σε διαβούλευση με την Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα σχέδιο που πρέπει να τύχει τη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εφαρμοστεί, καθότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί κρατική ενίσχυση προς τους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Οι συμμετέχοντες είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες δηλαδή και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Άρα πρέπει να τύχει τη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm-hmm. Ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και ευχόμαστε με το νέο έτος να είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε το σχέδιο. Mm-hmm. Άρα δίνουμε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα πλαίσιο στο πώς κινείται και πώς προχωράει. Άρα η καθυστέρηση, γιατί συζητάμε για αυτό το σχέδιο εδώ και πολύ καιρό, και ήταν να θέλετε κάθε φορά το επιχείρημα της κυβέρνησης, μην ψηφίζετε την αναστολή εκπίσεων, μην την παρατείνετε, έχουμε αυτό το σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο πάει και πάει, η εφαρμογή του, όπως μαζί πάει και η αναστολή εκπίσεων, διότι δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο. Ωραία. Άρα θεωρείτε ότι είναι και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όποια καθυστέρηση του να το εξετάσει, χρειάζεται στοιχεία, πηγαίνουν, έρχονται επιστολές, τι? Ναι, δεν είναι καθυστέρηση. Εμείς το χαρακτηρίζουμε ως μια εντελεχή ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς για να τύχει της έγκρισης. Ναι, ανταλλάσσονται απόψεις και απαντώνται ερωτήματα από την Ευρωπαϊκή, που τίθονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς σε σημεία που αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, τους ποιους αφορά κλπ. Ναι. Άρα γίνεται αυτή στη λεπτομέρεια της ανάλυσης, ναι, του σχεδίου και των κύριων χαρακτηριστικών του σχεδίου. Μάλιστα. Το οποίο είπαμε ότι καλώς εχόντως των πραγμάτων θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Χρειάζεται ή οποιαδήποτε... ή οποιαδήποτε έγκριση από τη Βουλή, δηλαδή θα είναι τύπου νομοσχέδιο, διότι Μάρτιο πλέον αντιλαμβάνομαι. Το σχέδιο το ίδιο δεν χρειάζεται έγκριση από την Βουλή, δεν έχει κάποια νομοσχέδια για την εφαρμογή, ναι, του σχεδίου. Υπάρχουν όμως μια σειρά νομοσχεδίων, 6-7 νομοσχέδια στο σύνολό τους, τα οποία έχουμε ήδη προβεί. Τώρα βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τα αρμόδια τμήματα και αυτούς που θα αφορούν. Ναι. Αλλά είναι περισσότερο σε θέματα φορολογίας, την υποχρέωση καταβολής φόρου κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων. Ναι, είναι και αυτό με τα μέμο που θέλω να σας ρωτήσω στην συνέχεια. Λοιπόν, άρα, πέστε ότι αυτό τίθεται σε εφαρμογή, το σχέδιο. Ποιους αφορά και τι συνεπάγεται? Δηλαδή δεν είναι ότι θα πληρώνεις αντιδόση ενίκιο και το σπίτι θα είναι δικό σου και όλα καλά. Υπάρχει και μια κουλτούρα που πρέπει να γίνει αντιληπτή. Σωστά, και σε αυτό αυτό πρέπει να το δουν οι δανειολήπτες τους οποίους αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά του σχεδίου αυτού. Να. Καταρχήν να πούμε ένα καινοτόμο σχέδιο. Δεν έχει ξανά εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Ποιους αφορά? Αφορά ακριβώς τα ευάλωτα νοικοκυριά, αφορά ευάλωτους δανειολήπτες, mm-hmm, που είχαν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μέχρι 31 Δεκάτου το 2021, mm-hmm, και τα δάνεια που αφορούν έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία αξίας 250.000 ευρώ. Ναι. Η περίμετρος αυτή... Γιατί δεν πάει τώρα στο 2022, αφού φαγώθηκε ένας χρόνος στο μεταξύ?
Ναι, δεν μπορεί να πάει ακριβώς το 2000. Το σημείο που μπαίνει ως ορόσημο για το σχέδιο ναι. είναι ακριβώς και για να αποφύγουν, να αποφευκτούν από τη στιγμή που άρχισε να συζητείται το σχέδιο. Να αποφευκτούν φαινόμενα εσκεμμένης μη καταβολής δόσης. Άρα δεν είναι το ενίκιο να αντιδώσεις ένα άλλο εργαλείο, αν θέλετε, που περάσει ήδη από το δίχτυ του εστία κλπ. Είναι κάτι αυτόνομο, ξεχωριστό. Δεν έχει να κάνει αυτοί που δεν εγκρίθηκαν ή εγκρίθηκαν. Σωστά. Είναι αυτόνομο, ναι. αλλά θα λάβει υπόψη, θα περιλάβει αυτόν το σχέδιο τους μη βιώσιμους δανειολήπτες που είχαν εγκριθεί κατά το σχέδιο εστία. Υποβάλλαν αίτηση δηλαδή και είχαν απορριφθεί. Μη βιώσιμοι, δηλαδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν να συμμετέχουν στο σχέδιο καταβάλλοντας κάποια δόση. Έχετε ένα υλικό, δεν ξέρω με τις τράπεζες, έχετε συζητήσει για τι αριθμό μιλάμε δανειοληπτών που ενδέχεται να κάνουν χρήση αυτού του σχεδίου. Το ποιοι ενδέχεται να κάνουν χρήση αυτού του σχεδίου, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ή να ξέρουμε. Το τι είχε να αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής παλαιότερα ήταν η περίμετρος αυτών των χαρακτηριστικών. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πρώτες κατοικίες, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, για πρώτες κατοικίες ενδεχομένως να είναι περίπου 3.000, 4.000, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα είναι και... θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχέδιο, δεν θα είναι eligible για το σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Άρα πάμε να δούμε τι αλλάζει για αυτούς, πώς θα είναι η διαδικασία, έτσι. Και ποιος ο ρόλος και του Υπουργείου και των τραπεζών, δηλαδή αν θέλουν οι τράπεζες, σωστά, μπορούν σωστά. να... Σωστά, είναι εθελοντικό σχέδιο, εάν ναι. θέλουν. Οι συμμετέχοντες είναι σε εθελοντική βάση. Άρα, να πούμε όμως πραγματικά τι πετυχαίνει αυτό το σχέδιο. Ναι. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους. Απευθύνεται, όπως είπαμε, στους ευάλωτους δανειολήπτες, που έχουν περιορισμένους ή και καθόλου πόρους να εξυπηρετούν πλέον τα δάνειά τους. Άρα, αυτή η κατηγορία που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν κανένα δάνειο, τους προσφέρεται αυτή η λύση να διαγραφεί το σύνολο του δανείου τους. Άρα, μιλούμε για πλήρη διαγραφή του δανείου που έχουν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια μόνιμη λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυτής της κατηγορίας των πολιτών και να παραμείνουν στην οικία τους. Ναι. Και το κράτος, η κυβέρνηση... Αλλά δεν θα παραμείνουν στην οικία τους και να θεωρούν ότι είναι δική τους. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, πόσα χρόνια πρέπει να παρέχουν. Θα παραχωρήσουν την κυριότητα, ναι. μάλιστα. Η οικία θα μεταβιβαστεί στην ΚΕΔΙΠΕ, που είναι ναι. ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου. Όμως ήδη θα παραμείνουν μέσα στην οικία τους. Ναι, δεν θα τους ανοίγει πλέον, αλλά θα μπορούν να παραμείνουν, όπως είπαμε, στην οικία τους και το ενίκιο θα το πληρώνει η κυβέρνηση για αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, αντιλαμβάνεστε, αυτή η κατηγορία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη δόση. Άρα, οι λύσεις που έχουν αυτοί οι δανειολήπτες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Ναι. Άρα, ΕΣΑΗ θα πληρώνεται αυτό. Θα πληρώνεται ΕΣΑΗ, δηλαδή, τι θα πληρώνουν. Απλά θα είναι στο σπίτι τους, αλλά δεν θα είναι στην κυριότητά τους και θα πληρώνει το κράτος το ενίκιο. Για πόσο διάστημα. Ναι. Μετά από τα 5 χρόνια συμμετοχής στο σχέδιο, θα μπορούν οι συγγενείς πρώτου βαθμού και ο ίδιος, εάν αλλάξουν οι οικονομικές τους συνθήκες και αν του το επιτρέπουν οι οικονομικές τους συνθήκες, ο ίδιος ο πρώην δανειολήπτης ή τα συγγενικά άτομα πρώτου βαθμού να αγοράσουν πίσω την οικία στην τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μετά την καταβολή ναι. ενοικίων και σε σχέση με την αρχική τιμή. Αν δεν είναι σε θέση, τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ για 15 χρόνια. Ναι. Μέχρι αυτή την περίοδο έχουμε έτσι έναν ορίζοντα 15 χρόνων, μπορεί να μένει σε αυτή την κατοικία και να καταβάλει το ενίκιο το κράτος. Μετά από αυτή την περίοδο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Και αν με επιτρέπετε, επειδή υπάρχουν κάποιες απορίες από πλευράς των τραπεζών, που τις έχει διατυπώσει και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, για παράδειγμα, όταν γίνεται η μεταβίβαση, σωστά, γιατί θέλουν να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, ήρθατε σε επικοινωνία με τις τράπεζες στο μεταξύ για να εξηγήσετε, να λύσετε απορίες τους. Λέει, για παράδειγμα, πρέπει να αποσαφινιστεί ποιος θα πληρώνει τα διάφορα χρέη σε τοπικές αρχές, σε άλλα φόρους με τα οποία είναι φορτωμένο το ακίνητο. Διαβάζω τώρα από τον Φιλελεύθερο το ρεπορτάζ.
Και ο κύριος Νικολάου ρωτήθηκε αν για να φύγουν τα μέμο από την ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη θα πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες ή όχι. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ακούστε, με τις, και με τις τράπεζες και με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουμε μία επικοινωνία για τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου και αυτά οι ανησυχίες και του κυρίου Νικολάου και άλλων έχουν εξαρτηθεί και έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομικό. Τα συζητάμε, είμαστε σε επικοινωνία βεβαίως με τις τράπεζες, δίνουμε τις απαραίτητες απαντήσεις και σίγουρα όλα αυτά θα συζητηθούν και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα ναι, είμαστε σε επικοινωνία με τις τράπεζες, όλα αυτά είναι καλύτερα να τα απαντήσουμε κατηδία με τους ενδιαφερόμενους και τους συμμετέχοντες. Επίσης, εδώ διαβάζω από τη συνάδελφο τη Θεανό Θεοπούλου που θέτει τα ερωτήματα όπως ετέθησα και από την Τράπεζα Κύπρου. Λέει και διπέστα μπορεί να προχωράσει αγορά και διαχείριση ακινήτων από ευάλωτους δανειολήπτες και θα αγοράζει από την Τράπεζα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων το 60% της αγοράς αξίας της εξασφάλισης που έχουν υποβάλει για το δανεισμό που παραχώρησα. Και βάσει αυτού υπάρχουν διευκρινήσεις αυτό που σας είπα και σχετικά με τον αριθμό των δανειοληπτών που μπορεί να μπει στο σχέδιο αυτό, που δεν είναι ξεκάθαρος και έχει σημασία και για τις τράπεζες δηλαδή. Σίγουρα, αλλά όπως σας είπα, αυτά θα απαντηθούν κατηδία με τις τράπεζες και είναι κάτι που συζητούμε ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου, σε ποια αξία θα αποκτηθεί η ακίνητη περιουσία, ποιος θα επιβαρυνθεί αυτά τα μέμος και τις επιβαρύνσεις, άλλες επιβαρύνσεις που υπάρχουν και σίγουρα θα κοινοποιηθούν όταν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί τελικά το σχέδιο. Ναι, και κάτι καταληκτικό. Όλο αυτό πότε θα είναι, αν θέτε, στη διάθεση. Μας είπατε από την αρχή του χρόνου, αν εγκριθεί από την Κομισιόν κλπ. Όμως αυτοί που είναι δικαιούχοι, εμπίπτουν, ξέρουν ήδη, διότι είναι από το 2021, σωστά? Αυτοί που το περιμένουν. Οι δικαιούχοι που είναι λήψες, ξέρουν ποιοι είναι οι λήψες. Ναι. Αλλά έχει να κάνει όμως αν η τράπεζα στην οποία είναι το δάνειο θέλει ήδη, αν το επιθυμεί, σωστά? Ακριβώς. Αν δεν το επιθυμεί, τι θα κάνει? Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εθελοντική συμμετοχή και από όλους τους συμμετέχοντες. Υπάρχει κάποιο κίνητρο για την τράπεζα για να συμμετάσχει αυτό το σχέδιο, στο ότι θα πληρωθεί ένα μέρος του? Σημαντικό κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που αναφερθήκαμε. Η τράπεζα έχει αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς της και για τους οποίους πρέπει να κάνει σημαντικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις επιβαρύνουν την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Άρα και για τις τράπεζες και για τις εταιρείες εξαγοράς, αυτή η κατηγορία που είναι περιορισμένες οι ικανότητες των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα ή να έρθουν σε οποιοδήποτε είδος συμβίβασμου αναδιάρθρωσης, βοηθά και τους τράπεζες στο να εξαιρεθούν αυτά τα, να φύγουν αυτά τα δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Ωραία. Και κυρία Λαπαθιώτη, είναι κάποιο σημείο που έχει φτάσει η διαδικασία ή να έχει περάσει αναδιάρθρωση κλπ. Ή απλά τον ότι δεν πληρώνει κάποιος ή έχει πρόβλημα μέχρι 31/12 του 2021. Να μην πληρώνει είναι το να έχουν περάσει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι τα 90 μέρες που το καθιστούν κόκκινο. Ναι. 60-90 μέρες, ναι. Κύριε Λαπαθιώτη, ευχαριστώ πολύ.